Πάνω απ' όλα μου έχει λείψει ένα ταβερνάκι με τσίπουρο και παρεούλα. Αυτό! Άντε και κανένα ταβλάκι το απόγευμα και ένα μπαράκι το βράδυ. Χαλάλη του, τι ζητάω? Υπομονή, θα γίνουν κι αυτά. Δεν χάθηκε κι όλος ο κόσμος? Πως οι άνθρωποι λειτουργούν ακόμα σαν να μην τρέχει τίποτα. Επομένως, ο μισός ο κόσμος συνεχίζει φυσιολογικά, αυτό λέω. Δες τον Κούγια, τον υπερασπιστή. Απόλυτα φυσιολογικός. Με τη φυσιολογική του τη γυναικούλα, τα φυσιολογικά του τα παιδάκια, το φυσιολογικό του το επάγγελμα. Επαγγελματίας φυσιολογικός ο άνθρωπος. Και εσύ όμως, τα δόντια σου δεν τα πλένεις καθημερινά? Τουαλέτα δεν πας? Τα λόγια του Κούγια και των πολιτικών δεν παρακολουθείς? Φυσιολογικός είσαι κι εσύ, μη μου το παίζεις επαναστατημένος. Αν μου θες επανάσταση, που έχει και την τιμητική της αυτό το μήνα, στήσε το τσιπουράκι που λέγαμε. Φέρε τους φίλους σου στο σπίτι, τρεις καλύτερα για να παίξετε και μπουρλότο. Στρώσε τραπέζι, άνοιξε τίποτα κονσερβούλες, αν έχει γυναίκα ή παρέα κάνε και μια σαλάτα μωρέ, ψωμάκι και παγάκια, αυτά. Δε σ' αρέσει η τσίπουρο επανάσταση? Αρνήσου το εμβόλιο τότε. Τι AstraZeneca, δεν το βάζω, πες αυτό. Παρενέργειες έχει, αμφιβόλου αποτελέσματος λένε ότι είναι. Μαγκές κάνει η εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το θέλω, ρε αδελφέ. Του Τζόνσον θέλω. Έχεις, βάλε. Δεν έχεις, τσις. Ελεύθερη αγορά δεν μας λένε ότι είμαστε? Στην ελεύθερη αγορά αυτά δεν είναι τα φυσιολογικά πράγματα? Φυσιολογική, ας πούμε, είναι η αγωγή στην πρόσφυγα που αυτοπυρπολήθηκε στο Καράτεπε στη Λέσβο, κατηγορούμενη για το αδίκημα του εμπρισμού από πρόθεση. Φυσιολογικό επίσης είναι... κάτσε, αυτό θα το διαβάσω. Αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση κατά της μητέρας του πεντάχρονου, ο οποίος βρήκε φρικτό θάνατο από επίθεση Ροτβάιλερ στην Κοζάνη, κατέθεσε ο ιδιοκτήτης των σκύλων. Ναι. Φυσιολογικό είναι και ο επαγγελματίας νομικός να μηνύει τους μηνυτές και να βρίζει το σύμπαν. Δεν το βλέπετε σαν φυσιολογικό? Δεν πιστεύω να είστε τίποτα επαγγελματίες ανώμαλοι κι εσείς. Κάτσε τώρα, τώρα που πήρα φόρα να πιάσω και τα φυσιολογικά των Γερμανών μια στιγμή. Καλά, είναι δυνατόν, καμεράτ? Τι ώρα να βάλω το ξυπνητήρι μπας και βρω τρύπα να κλείσω ραντεβού για το εμβόλιο? Τι είστε, συναυλία της Μαντόνα? Τι θα γίνει με αυτό το κράτος και την ψηφιακή τεχνολογία? Καλή tradition, δεν λέω, αλλά έχετε μείνει αιώνες πίσω. Αφού δεν τα καταφέρνετε, επιστρέψτε τουλάχιστον στο παλιό σας το σύστημα, το καταξιωμένο, το παραδοσιακό, το φυσιολογικό, τη Skartaikarten. Τι καλά που τα πηγαίνατε ως εκεί με την οργάνωση, δες τα αρχεία της Στάζη. Αυτό το καταραμένο το κομπιούτερ που ήρθε μετά δεν το χωνέψατε, φίλοι μου. Πρέπει όμως, ρε καμεράτ, αλλάζουν οι εποχές. Πώς αλλάξατε μερικοί το πέδιλο με την κάλτσα και βάζετε στο καναμπίρκενστοκ? Εξέλιξη λέγεται αυτό, μην τη φοβάστε, δεν κακό. Αυτό είναι φυσιολογικό.